Θέλω να εκφράσω τα χρόνια πολλά από καρδιάς σε όλους τους Κερκυραίους, τους Παξινούς και τους κατοίκους των Διαποντίων Νήσων για τη μεγάλη γιορτή του Αγίου Σπυρίδωνα. Η σημερινή γιορτή συμπίπτει και με την παρουσία εδώ της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, που είναι μια μεγάλη συνέλευση από βουλευτές από χώρες Ορθόδοξων χωρών. Να απευθύνω τις ευχές μου σε όλον το λαό της Κέρκυρας και των νησιών μας, να τους ευχηθώ να έχουμε καλές γιορτές και πάνω απ' όλα να ευχηθώ να διατηρήσουμε τα ήθη και τα έθιμά μας, που αποτελούν ουσιαστικά και τη συγκολητική ουσία της κοινωνίας μας, της τοπικής μας κοινωνίας, και σε κάθε περίπτωση θα αποτελέσει αυτό και παράδειγμα σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ορθοδοξία. Το παράδειγμά μας δηλαδή στο να είμαστε δεμένοι γύρω από τα έθιμά μας και τις συνήθειές μας. Να είστε καλά. Σήμερα γιορτάζει η Κέρκυρα, γιορτάζουν οι Κερκυραίοι, γιορτάζουν οι Κερκυραίοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά, να ευχηθώ υγεία, χαρά στον καθένα και στην κάθε μία ξεχωριστά. Πίστη, αισιοδοξία και όλα θα πάνε καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά Κέρκυρα, χρόνια πολλά Επτάνησα, χρόνια πολλά πλανήτη. Διότι σήμερα γιορτάζει μία σταθερά. Ως εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και της εορταζούσης σήμερα Μερόπης Σπυριδούλας Ιδραίου, της Δημάρχου μας, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους και να πούμε σε μια εποχή που κλονίζονται τα πάντα, υπάρχει μια παγκόσμια σταθερά, μια συμπαντική σταθερά. Και αυτή η συμπαντική σταθερά λέγεται Άγιος Σπυρίδωνας, ο οποίος δίνει απαντήσεις στα πάντα εδώ και 1700 χρόνια. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά στις εορτάζοντες, χρόνια πολλά σε όλο τον χριστιανισμό. Η χρονιά που είναι μπροστά μας να μας δώσει δύναμη, υγεία, να μην διακινδυνεύουμε τη ζωή μας και την ευτυχία μας για ένα τσίπημα, για ένα εμβόλιο. Χαρά μας λοιπόν του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ με υγεία και ό,τι καλό στον καθένα στην οικογένειά του. Καλά Χριστούγεννα και ο καινούριος χρόνος να μας φέρει ευτυχία, υγεία και χαρά. Να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά σε όλους τους συμπολίτες μας, τους Κερκυραίους και τις Κερκυραίες, με τη βοήθεια του Αγίου. Οι άντρες και οι γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας προσπαθούν, μοχθούν καθημερινά στον δρόμο να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες ασφαλείας στον κάθε συμπολίτη μας.